Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Ένα home tour το οποίο είπα ότι ή θα γίνει τώρα ή ποτέ. Γιατί γίνεται ένας απόλυτος χαμός αυτή την περίοδο. Με πάρα πολλά τραξίματα, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Οπότε ας πέσει το intro και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν, έγινε μια γενική στο σπίτι, καθαρίστηκαν τζάμια, παράθυρα, ιστορίες, αυτά, πατώματα, ταβάνια, τα πάντα όλα, ξεραχνιαστήκαμε. Και είμαι εδώ στην κουζίνα, θα σας ξεκινήσω από την κουζίνα. Λοιπόν, όπως λοιπόν μπαίνουμε στο σπίτι, βλέπουμε από τη μία μεριά την κουζίνα και από την άλλη το σαλόνι. Και πάμε να σας κάνουμε ένα κουζίνα tour, πάμε. Εδώ είναι το τραπέζι με τις καρεκλίτσες μας. Το τραπέζι είναι αυτό εδώ, το χρώμα του. Και είναι από το Practicker. Όλα μας τα έπιπλα σχεδόν είναι Practicker. Εκτός από αυτές τις καρέκλες που είναι από το ερμάρι, δεν σας το συνιστώ. Εγώ σας το λέω με τη χέρια στην καρδιά. Τις πήραμε από το ερμάρι στη Χαλκίδα, αλλά δεν σας τις συνιστώ, γιατί δεν ήταν έτσι όπως τις θέλαμε. Λείπαν εξαρτήματα, έκαναν Παναγία τους πατέντα και στο τέλος τώρα, μετά από τόσο καιρό, μετά από λίγους μήνες, λείπουν πλέον και τα ποδαράκια από πάνω. Έχουν αρχίσει και φεύγουν τα ποδαράκια από κάτω από τις καρέκλες. Οπότε δεν πάει καλά αυτό. Λοιπόν, δεν σας το συνιστώ από το ερμάρι στην Χαλκίδα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, η κουζίνα μας, ντουλάπια κλπ. Είναι όλα φτιαχτά. Και όταν λέω φτιαχτά εννοώ, είναι από ξυλουργό τέλος πάντων φτιαχμένα. Το πλακάκι εδώ το έχουμε πάρει από το Τσολάκι, νομίζω λέγεται, που έχει πλακάκι εδώ στην Κάριστο. Από ένα κατάστημα λοιπόν εδώ στην Κάριστο είναι τα πλακάκια μας. Τα οποία πραγματικά είναι η καλύτερη επιλογή, είχε πάρα πολύ ωραία σχέδια. Οπότε σας συνιστώ να κοιτάξετε όσο είστε από την περιοχή για πλακάκια εκεί. Και, ούψ, έχει κρυφό φωτισμό, έχει λεπτοτενία. Τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι μέρα. Μπα, κάτι ψηλά φαίνονται, βλέπετε, τσακ, τα ανοίγεις, ανάβει, τσακ, την κλείνεις. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μικροκυμάτων μας, το οποίο το έχω κάνει και λίγο μία βάση για πράγματα, κουμπάω πράγματα πάνω. Ένα κλίνικ σπρέι, γιατί πολύ μένουμε συνέχεια την κουζίνα. Επίσης. Αχ, πύλες των παιδιών, ένα κλαδευτήρι που πρέπει να πάει κατά το ντουλάπι. Γιατί κλαδεύω τα φυτά μου. Τα φυτά του κήπου μου. Αλλά συνήθως το κρύβω, τώρα δεν ξέρω πώς κατέληξε εδώ. Anyway. Και συνεχίζουμε, έχουμε την κουζίνα μας, με τον απορροφητήρα μας. Τα μάτια, όπως βλέπετε, είναι... Επαγωγική λέγεται αυτή η αστεία. Τέλος πάντων είναι με τζάμι. Ο Παναγιώτης σκεφτόταν να βάλουμε γκάζι. Εγώ φοβόμουν να βάλουμε γκάζι, οπότε μπήκε με τζάμι τελικά καινούρια. Γιατί δεν είχαμε κουζίνα. Είχαμε εκείνα τα φουρνάκια τα μικρά που είναι σαν το μικροκυμάτων. Αλλά είναι φουρνάκι με μάτια από πάνω. Είχαμε αυτό και ένα γκάζι κάποτε στην παλιά κουζίνα. Όσοι θυμάστε τα παλιά βίντεο πριν 1,5 χρόνο. Περίπου. Ένα και κάτι. Ούτε 1,5 χρόνος δεν είναι. Τέλος πάντων. Και κάπως έτσι τώρα έχουμε την καινούργια μας κουζίνα, την οποία την υπεραγαπώ και την υπερλατρεύω. Έχω εδώ αυτό εδώ το stand για τα μπαχαρικά μου, γιατί όταν ήρθα εδώ και έκανα τη μετακόμιση, τα μπαχαρικά γινόταν ένας χαμός στα ντουλάπια και σε βαζάκι και τέτοια. Οπότε εδώ είναι όλο το stand, όλα μου τα μπαχαρικά. Θα μου πείτε γιατί κάποια είναι μπλε και κάποια είναι ασημένια, γιατί τα μπλε δεν τα έχω βγάλει. Από όλα, από αυτά που πήγαιναν να βγουν τα έβγαλα, από τα υπόλοιπα δεν τα έβγαλα, όσο κρατήσουν, άστας βγαίνουν σιγά σιγά με τον καιρό, για να προστατεύουν λίγο και τον οξύδωτο που έχει το καπάκι. Έχουμε ένα γκαζάκι για να κάνουμε καφέ, τα Flavor Drops από My Protein, είναι πάντα εδώ, συνήθως τα έχω εδώ πάνω μαζί με τα μπαχαρικά. Λοιπόν, έχω αυτό το θερμαστήρα μπιμπερό της Homemade, το οποίο το έχω βγάλει τώρα τελευταία, γιατί εγώ, δεν ήξερε καημένη ότι δεν κάνει, δεν μου είχε περάσει το μυαλό βασικά, ότι δεν κάνει να θερμαίνω το γάλα των παιδιών, το φρέσκο, των μικροκυμάτων. Οπότε, έκανα αυτό το λάθος εδώ και αρκετό καιρό. Εδώ και κανένα μήνα. Και κάποια στιγμή μου το είπατε στο TikTok ότι μην χρησιμοποιείς το μικροκυμάτων για τα φαγητά των παιδιών, γιατί δεν είναι και το καλύτερο. Και λέω, δίκιο έχετε. Και μετά θυμήθηκα ότι είχα στο ντουλάπι το θερμαντήρα μπιμπερό από όταν πρωτογέννησα που το χρησιμοποιούσα για να ζεσταίνω το μητρικό γάλα. Οπότε,
Τώρα το χρησιμοποιώ για το γάλα το φρέσκο. Ένα νεροτζάκι από την αγαπημένη γειτόνισσα που μας έδωσε πρόσφατα. Το έχουμε τιμήσει ξεκάθαρα. Το έχω ερωτευτεί αυτό το νεροτζάκι. Έχουμε εδώ πέρα τον έξυπνο βραστήρα, τον οποίο τον έχω εδώ και ένα χρόνο, εδώ και 13 μήνες όσο είναι οι μικρές. Γιατί δεν είχαμε βραστήρα, τον πήραμε για τις μικρές για να τους φτιάχνουμε το γάλα τους. Τον έχω κατευχαριστηθεί. Τον βραστήρα τον πήραμε από τα Welcome Stores και είναι της Ρόνσον. Γενικά οι περισσότερες συσκευές εδώ μέσα είναι από τα Welcome Stores. Α, επίσης έχουμε και ένα air fryer. Το είχαμε πάρει από το Scrooge, το χρησιμοποιούμε για πατάτες τηγανιτές. Επίσης, αυτό είναι... Τι μάρκα είναι, Life Milky Way, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχουμε αυτό εδώ πέρα που και αυτό το έχουμε πάρει από τα Welcome Stores εδώ της περιοχής. Το οποίο είναι αφρογαλιέρα για ζεστό και κρύο φρόγαλα, ζεστή και κρύα σοκολάτα. Ό,τι πρέπει, έχω και τα βιταμίνες εδώ πέρα. Λοιπόν, μια εσπρεσιέρα την οποία είχα πάρει από Welcome Stores αλλά από το ίντερνετ. Είναι της DeLonghi και κάνει εσπρέσο. Και έχω και αυτήν εδώ την καφετιέρα, η οποία είναι από Jumbo και την έχω από όταν ήμουν φοιτήτρια. Εδώ και 5 χρόνια δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτά από συσκευές. Και το ψυγείο μας. Εδώ πέρα. Δεν σας ανοίξω τώρα ψυγείο και τέτοια να δείτε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τα έπιπλα και τηλεόραση αυτή υπήρχε και απλά τη μεταφέραμε εδώ. Υπήρχε δηλαδή όσο είμαστε και στο δίπλα σπίτι, την έχει πάρα πολλά χρόνια ο Παναγιώτης. Λοιπόν, εδώ είναι το ραφάκι μας που έχω κάποια διακοσμητικά και κάποια αναμνηστικά. Είναι όλες μας οι αναμνήσεις, ξεκάθαρα. Και αυτό εδώ το ραφάκι έχει κάποια δωράκια, αυτό μας το είχαν κάνει δώρο από τον Garden Holic, μια φίλη. Και κάποια κεράκια από τζάμπο, κάποιες μπουμπονιέρες, βλέπετε κάτι τέτοιο εδώ. Θα σας κρύψω λοιπόν την κορνίζα. Βασικά και δεν θα σας την κρύψω γιατί θα ανέβει μετά το γάμο το home tour, οπότε δεν με νοιάζει. Λοιπόν, εδώ είναι η κορνίζα μας που έχει το προσκλητήριο. Και εδώ έχει κάποιες άλλες μπουμπονιέρες, κάποια βάζα. Αυτό ήταν δώρο γάμου το βάζο. Πολύ όμορφο και διακριτικό και γλυκούλικο. Και εδώ είναι το τραπεζάκι του σαλονιού και ο καναπές που και αυτά είναι από Practicker και αυτό είναι από Practicker. Και έχει και το φράχτη των παιδιών εκεί. Και με παίρνουν τηλέφωνο και πάμε να το σηκώσουμε. Δεν είναι σημαντικό, θα πάρουμε σε λίγο πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο. Δεν σας δείχνω και πολλά, γιατί δεν έχει φτιαχτεί. Έτσι όπως το θέλω, οπότε δεν έχει νόημα. Εδώ είναι το μπάνιο τέλος πάντων. Εδώ έχουμε μια παπουτσοθήκη. Το στρωματάκι γυμναστικής μου. Εδώ είναι ολοκούτες για το γάμο. Χαμούλης γίνεται. Και πάμε στο γραφείο, που γίνεται ένας πανικός από χαρτιά. Και έχουμε φτιάξει αυτά τα επιπλάκια, τα μικρούτσικα. Μέχρι και στο παράθυρο έχει χαρτιά, σκεφτείτε. Και έχουμε και εδώ αυτό το επιπλάκι επίσης και μια πολυθρόνα που έχει πράγματα πάνω, γενικά γίνεται το χάος στο γραφείο. Αλλά τα χρώματα στο γραφείο είναι αυτά. Α, σας έχω δείξει στο γραφείο της αγαπημένες μου κορνίζες. Όσοι με βλέπετε από την αρχή σχετικά φτιάξαμε το σπίτι στο κανάλι, αυτές εδώ είναι οι αγαπημένες μου κορνίζες, με κίτρινο φόντο, τις έχω ερωτευτεί ξεκάθαρα. Και ο τοίχος, το φωτιστικό είναι αυτό. Μ' αρέσει πολύ γενικά το γραφείο. Είναι ένας παράδεισος για μένα. Αυτό το έχω φτιάξει μόνη μου. Εδώ πέρα τη σύνθεση. Βο, κλαβ, καρδουλέ και πεταλουδίτσα. Τριαντάφυλλα. Αυτό εδώ το line. Πώς λέγονται αυτά. Και αυτό. Είναι τα αγαπημένα μου κάδρα σχετικά, δηλαδή... Α, και εδώ... Εδώ έχουμε τα όνειρά μου για το 2023. Εδώ σε αυτή την κορνίζα είναι τα όνειρα και στόχοι μου για το 2023. Και έχω βάλει και αυτήν εδώ τη φωτογραφία με τον Παναγιώτη που βγάλαμε χτες. Και έχω και αυτό εδώ το quote, η ζωή που βαδίζουμε είναι το παράθυρο στη ζωή που θα περπατήσουμε. Είναι ένα πολύ ψαχμένο quote. Που μου έχουν πει και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ είναι το δωμάτιο, το οποίο έχω τη σκάλα γιατί δεν φτάνω στην ντουλάπα και τα περισσότερα πράγματα μου είναι ψηλά ή τα πράγματα του σπιτιού είναι ψηλά και αυτή η ντουλάπα είναι ψηλή και εγώ δεν φτάνω, βλέπετε. Έχει ένα... Εγώ φτάνω μέχρι εδώ. Το υπόλοιπο δεν το φτάνω, είμαι κοντοστούπα. Είμαι ένα 56. Οπότε κάπως έτσι, εδώ έχει κάτι ρούχα, κάτι τέτοιο στο κρεβάτι.
Δεν σας δείχνω παραπάνω, γίνεται ένας χαμός εδώ μέσα στο πράσινο δωμάτιο. Και συνεχίζουμε στο δωμάτιο των παιδιών. Γεια σου! Θες να τα πούμε? Θες να μιλήσουμε? Τι θες να μου πεις? Σε αγαπώ πολύ, Αρκούδε. Είσαι ο κύριος Αρκούδος. Είναι ένας γλυκός κύριος Αρκούδος. Υπάρχει κι άλλος ένας. Βασικά υπάρχουν άλλοι δύο Αρκούδοι, έτσι μεγάλοι. Ένας ολόιδιος και ένας κίτρινος ο κύριος καημένος. Αυτός και ο άλλος είναι αβάφτιστοι. Θα τους βαφτίσουν οι μικρές όταν μεγαλώσουν. Και... Λοιπόν, στο δωμάτιο των παιδιών λοιπόν, έχουμε τον Αρκούδο, τον Πολυθρόνο και κάτι άλλους αρκούδες που είναι να έρθουν όταν τους πλύνω. Τα έχω όλα γενικά καθαρισμένα και πλυμμένα εδώ μέσα. Εδώ είναι λίγο αυτά, τα οποία και αυτά είναι από Garden Holic. Μας τα είχε φέρει μια φίλη μου στο μευτήριο όταν γέννησα. Τα ρούχα των παιδιών, σιδερόστρα, γιατί εδώ σιδερώνουμε, μαζεύουμε, κάνουμε, ράνουμε. Οι κούνιες. Και είναι αυτό εδώ το φωτιστικό, το οποίο είναι μια γλυκιά άμαξα. Αυτό. Και πάμε στην κρεβατοκάμαρά μας. Επίσης μη φρικάρετε με το μπουντουάρ μου, γιατί γίνεται το χάος. Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβατάκι μας. Το στρωσώ όσο καλύτερα μπορούσα για το βίντεο. Γενικά μου αρέσει να στρώνω το πρωί το κρεβάτι μου, βέβαια. Είναι μια συνήθεια που η αλήθεια είναι όταν έρχεται το βράδυ και είμαι ψόφια, θέλω να κοιμάμαι σε στρωμένο κρεβάτι. Οπότε με βολεύει και όλους που το έχω στρωμένο. Οπότε αυτό είναι το κρεβατάκι, κομοδίνα. Είναι από έπιπλο ματζόρο στο κρεβάτι και τα κομοδίνα. Και σε λίγο καιρό ίσως έρθει από έπιπλο ματζόρο και ένας καθρέφτης. Θα δείτε, ένας καθρέφτης έκπληξη. Θα το δείτε στο επόμενο βίντεο. Αυτό είναι το φωτιστικό μας. Ωραίο. Και εδώ έχουμε αυτές τις σιρταριέρες και το έπιπλο, τον πάγκο. Οι σιρταριέρες ήταν χώρια και ο πάγκος ήταν χώρια και ο Παναγιώτης με ένα φίλο του κόψανε τον πάγκο στις διαστάσεις του τοίχου, το σφινώσανε και ακούμπησε πάνω στις σιρταριέρες. Έγινε μια ολόκληρη πατέντα, το κόψανε με σέγα, κάνανε ράνε, το φτιάξανε μόνοι τους τον πάγκο. Και εγώ συναμολόγησα τις σιρταριέρες, είναι και ο πάγκος και οι σιρταριέρες από IKEA. Και το άλλο κομμάτι του πάγκου που μας ξέμεινε, το χρησιμοποιώ σαν πάγκο εργασίας. Δηλαδή, ό,τι χρειάστηκα για μπουμπουνιέρες, για ρύζια, για διάφορα, έκανα πάρα πολλές εργασίες πάνω σε αυτό τον πάγκο, πάνω σε αυτό το κομμάτι ξύλου. Γιατί ό,τι έκανα εκεί πάνω, μόλις το τσεκάσεις με λίγο άζαξ ή κάποιο καθαριστικό, καθαρίζει κατευθείαν, δεν μένουν λεκέδες, οπότε βαλεύει πάρα πολύ. Οπότε αυτός ο συγκεκριμένος πάγκος είναι από IKEA, το έχουμε κολλήσει όλες εδώ τη γωνίτσα του, όσο καλύτερα γινότανε. Εντάξει, έχει λίγο κάποιες ατέλειες, αλλά όσο καλύτερα γινότανε δεν φαίνεται πολλά. Από εδώ είναι όπως ήτανε, βλέπετε τη γωνίτσα του. Βλέπετε, από εδώ ήταν όπως ήτανε, δεν το πειράξαμε καθόλου. Μόνο από τη μεριά που κόπηκε είναι λίγο στραβωμένο, σαν κουτσουρό, αλλά δεν πειράζει. Και εδώ έχω όλα τα καλλιτικά μου και στα σιρτάρια. Κάτι ψευτοπέρλες, ένα walksmelt, ξέρετε, ήσυχα πράγματα. Και εδώ έχω για το Team Bright τα βραχιολάκια. Λοιπόν, τα πινέλα μου, εδώ είναι αρωματάκια, εδώ είναι λάδια μαλλιών, εδώ είναι skincare, αυτά είναι patches για τα μάτια, κάπως έτσι είμαστε. Α, και εδώ στη γωνίτσα είναι του Παναγιώτη κάποια αρωματάκια και αποσμητικά. Και αυτό εδώ το aftershave. Αυτά, γαλακτώματα σώμα, το σπρέι για τα μαλλιά. Εδώ έχω ότι είναι της Καριστέα. Είναι εντατική, λαδάκι ξηρό, άρωμα. Είναι αφιερωμένο αυτό το ταμπλό σε προϊόντα της Καριστέα. Αυτά, και κάπως έτσι είναι το δωμάτιό μας. Και μετά το δωμάτιό μας υπάρχει και ένα μικρό μπάνιο, το οποίο υπήρχε, και έχουμε και τα πλυντήρια εδώ, το οποίο το ένα είναι παλιό, δεν δουλεύει, πρέπει να το φτιάξουμε κάποτε, γιατί το ένα πλυντήριο δεν δουλεύει, το άλλο δουλεύει ευτυχώς, για καλή μας τύχη, οπότε χρησιμοποιώ αυτό που δουλεύει και το παίρνω όλα εκεί και ξεμπερδεύει το κεφάλι μου και ησυχάζω. Και είμαστε όλοι κομπλέ και ευχαριστημένοι. Πάμε να δούμε τις μικρές τώρα.
Λοιπόν, και μια και σα έκανα home tour, εδώ πέρα είναι το τραπέζι, καλά γίνεται χαμούλη τη αυλή. Πάμε μία και στον κήπο να σα κάνω ένα tour και στον κήπο μα να δείτε τι φυτά έχουμε βάλει και ένα tour στα φυτά τη αυλή θα σα κάνω. Ξεκινάμε από εδώ που έχουμε όλη αυτή τη βραγιά, όπως βλέπετε, έχει φυτρώσει και βλήτο μέσα, έχουν φυτρώσει και άλλα χόρτα μέσα, αλλά κατά βάση έχουμε βάλει κρεμμύδια. Λοιπόν, μη μου τα ματιάξετε, φτύστε τα μου. Εδώ έχουμε βάλει κολοκυθολούλουδα. Α! Αλλά μάλλον πάνε να κάνουν και κολοκυθάκια. Υποπτεύομαι. Τελικά δεν έχουν φυτέψει μόνο κολοκυθολούλουδα. Λογικά θα κάνουν και κολοκύθια. Και από την άλλη έχει κολοκυθολούλουδα. Εδώ είναι μία μανταρινιά. Η οποία κάπου είχε ένα μανταρινάκι πάνω, αλλά μάλλον έπεσε. Δεν το βλέπω. Μάλλον έπεσε το μανταρινάκι. Αντίο μανταρινάκι. Μια πορτοκαλιά. Κάτσε να προσέχω πως θα πατήσω εδώ. Και εδώ είναι δύο λεμονιές. Και πάμε από εδώ να δούμε. Αχ, εδώ θέλουν πότισμα οπωσδήποτε αυτά. Έχουμε κάτι μαρούλια και όχι άνηθα, καρότα. Αλλά μάλλον πάνε να ξεσταχιάσουν και πρέπει να τα ποτίσω. Οπωσδήποτε. Και εδώ έχουμε και αυτός ο κήπος, όλος ο κήπος θέλει πότισμα σήμερα. Εδώ έχουμε κρεμμυδάκια, φράουλες και μελιτζάνες και πεπόνια, που τα πεπόνια δεν με βλέπω να κάνουν πεπόνια, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχουμε κάτι αγκουριές, έχουν βγάλει κάτι αγκουράκια εκεί στην άκρη, πιπεριές, να κερατάκι βλέπετε εδώ έτοιμο για κόψιμο, μελιτζάνες, μια μελιτζάνα επίσης έτοιμη για κόψιμο. Κάτι άλλες πιπεριές από εδώ, θέλουν να μεγαλώσουν λίγο ακόμα αυτές. Αγκουριές εδώ, ντομάτες, βλήτα. Κάποιες ντομάτες οι οποίες είναι έτοιμες να κοκκινήσουν, γιατί όμως δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και πάνε να κοκκινήσουν, δηλαδή αυτά τώρα. Αχ, Παναγία μου, φοβάμαι μου πεταχτεί και τίποτα εδώ. Τι κλαριά είναι αυτά, γιατί υπάρχουν εδώ αυτά τα κλαριά. Δεν έχουν πάει καλά οι ντομάτες, το βλέπετε, έτσι. Έχουν χαλάσει. Δεν ξέρω αυτά σε τι φάση βρίσκονται. Αν είναι σε καλύτερη μοίρα. Τα μικρά μάλλον είναι σε καλύτερη μοίρα. Και εδώ για να δούμε αυτές. Όχι, και αυτές έχουν χαλάσει. Αυτή είναι σίγουρα χαλασμένη. Και αυτή είναι. Δεν πειράζει, θα τις κόψουμε, μπας και πάρουν οι υπόλοιπες απάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ λοιπόν ντομάτες. Εδώ έχει πιπεριές. Και εδώ έχει ντομάτες, μελιτζανιές. Και έχει και κάτι σέλινα και μαϊντανά εκεί πέρα. Αυτά είναι τα φυτά μας. Οι φραουλιές έχουν βγάλει φράουλες, θέλουν κόψιμο. Δηλαδή αυτή είναι έτοιμη για κόψιμο τώρα, βλέπετε. Έχει οριμάσει. Και αυτή έχει οριμάσει. Αυτές είναι για κόψιμο. Θα τις δώσουμε στις μπέμπες. Και έχω και άλλες για κόψιμο. Ποιος είναι ο κήπος μας. Είδατε και μέσα το σπίτι περίπου πώς είναι. Γιατί όλοι με ρωτάτε πώς είναι. Και κάνε home tour και κάνε home tour. Σας έκανα τώρα που ήταν λίγο μαζεμένο και καθαρισμένο. Γιατί συνήθως επικρατεί ένας πανικός. Και ήδη ακόμα επικρατεί ένας πανικός σε κάποια δωμάτια. Φράουλες. Έφερα φράουλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι φυτά έχουμε πάνω στην αυλή μας. Λοιπόν, η αυλή μας, ο κήπος μας έχει. Εδώ στην αυλή βασικά, γιατί τον κήπο τον είδατε. Γαρίφαλα, το κινέζικο γαρίφαλο. Κάποια κρεμμυδάκια που δεν ευδοκιμούν και πολύ. Δυόσμο βασιλικό. Δεντρολίβανο, θυμάρι, λεβάντα, την οποία την έχω κλαδέψει τώρα, έχω αφήσει ελάχιστα πάνω. Για να πάρει δύναμη να ξανακάνει. Μία τριανταφυλιά η οποία φέτος δεν είχε προκοπή. Αλλά ελπίζω ότι του χρόνου ίσως κάτι κάνει. Πάντως έχει βγάλει καινούρια φύλλα, γιατί πριν είχε κάτι φύλλα τέτοια, βλέπετε. Τα φύλλα της ήταν αυτά. Φαγωμένα, δεν ξέρω τι τα έτρωγε. Έχουμε και αυτές τις τριανταφυλιές τις δύο που τις είχε φέρει η μαμά μου κάποια στιγμή όταν γέννησα.
οι οποίες ούτε αυτές εδώ κοιμήσαν, αλλά τώρα πάνε να βγάλουν καινούρια φύλλα, οπότε ελπίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Έχουμε εδώ αυτό το κυκλάμινο, το οποίο το έχω εδώ και ένα χρόνο, το κόκκινο. Ούτε χρόνο, παραπάνω από χρόνο το έχω, πάνω από ένα χρόνο. Τώρα βλέπετε, βγάζω λίγο αυτά που έχουν σαπίσει, τα ξερά. Λοιπόν, εδώ στη τριανταφυλλιά έχει πάει ένα ζυζάνιο, το βγάζουμε. Και έχουμε εδώ και αυτό εδώ, το κυκλάμινο, το οποίο είναι λευκό και το πήρα τώρα πρόσφατα φέτος. Η αλήθεια είναι το κόκκινο έχει κάνει περισσότερα από το άσπρο, δεν ξέρω γιατί. Μπέμπα, μην κάνεις φασαρία, συνεχίζουμε με την αρμπαρόριζα, η οποία ανθίζει, ξεραίνονται, ανθίζει ξανά, χαμούλης. Και έχω εδώ και δύο ρίζες ρίγανη, η οποία βλέπετε ότι έχει βγάλει ανθό. Την ποτίζω τακτικά. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς, αλλά φαίνεται πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το home tour, παιδιά. Δεν έχω πάρα πολλά να σας πω. Βλέπετε και ένα χαλάκι από τα χειμωνιάτικα. Μπέμπα! 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 Μπουμπού, αλφα! Βίτα, πού είναι η πιπίλα σου? Πού την πέταξες, Βίτα, την πιπίλα? Α, όχι τα μαλλιά μου, ρε! Ταλιμπάν! Αχ, με ξεμάλιασε πάλι. Το μαλλί βλέπετε, έχει μακρύνει, έτσι. Φτύστε το να μην το ματιάξετε. Βέβαια, μαδάω πάρα πολύ καθημερινά. Λοιπόν, αυτό ήταν το home tour. Αυτό ήταν το tour του κήπου και το tour του τι φυτά έχουμε στην αυλή. Α, έχουμε και ένα ανθούριο μέσα σε ένα κασπό. Δεν ξέρω αν το είδατε, φευγαλέα. Όπως και έναν βασιλικό ακόμα πολύ μικρούλι, ο οποίος δεν ξέρω αν θα βγει ή όχι, αν θα κάνει ή όχι. Αν θα ριζώσει καλά, να φουντώσει. Δεν θες πιπίλα. Αφού δεν θες πιπίλα, ποια τι θέλει? Εσύ που τσιρίζεις, μη της παίρνεις την πιπίλα της, αφού τη βλέπεις ότι θυμώνει. Την πέταξε, δεν πειράζει. Δεν στη δίνω. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Το ιδανικό που μου αρέσει περισσότερο από όλα μέσα στο σπίτι. Ήρεμα. Ήρεμα. Το ιδανικό που μου άρεσε πιο πολύ από όλα στο σπίτι είναι ότι είναι πέτρα απ' έξω. Δεν σας δείχνω όμως το απ' έξω γιατί είναι χάλια και θέλει φτιάξιμο. Αλλά είναι πέτρα και έχει και τις μουριές εδώ. Και έχει δροσιά τώρα το καλοκαίρι και έχει την κλιματαριά από πάνω που έχει απλώσει. Και έχει γίνει ένα όνειρο. Λοιπόν, αυτά. Θα σας κλείσω γιατί οι μικρές ζουζουνιάζουν. Συνεχίζουν να ζουζουνιάζουν. Βίτα! Αλφα! Αλφα, βίτα, γάμμα, δέλτα, λαλαλαλαλαλα. Δευτέρα κάτι έχω, την τρίτη δεν αντέχω. Θα μας πιάσουν το copyright, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν πειράζει. Δευτέρα κάτι έχω, την τρίτη δεν αντέχω. Και είμαστε στρουμφάκια, πολύ γλυκά παιδάκια. Και είμαστε ζουζουνάκια, πολύ γλυκά παιδάκια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, YouTube, βασικά, TikTok, Instagram, εμένα και τον Παναγιώτη. Λοιπόν, και θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο, θα τα πούμε σε επόμενα βλογκάκια. Και όπως καταλάβατε, επειδή αυτό το βίντεο θα ανέβει μετά το γάμο, 1η Ιουλίου παντρευτήκαμε. Καλό Ιούλιο, καλό μήνα. Λοιπόν, γιατί αυτό θα ανέβει λογικά την 1η Τρίτη Ιουλίου.
Την πρώτη τρίτη του Ιουλίου, ναι. Οπότε, καλό μήνα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Με βλέπετε ένα χάλι μαύρο, αλλά είναι λίγες μέρες πριν το γάμο. Είναι Πέμπτη σήμερα και ο γάμος είναι αύριο, μεθαύριο, πρώτη του Σάββατο. Οπότε βλέπετε το χάλι το μαύρο στο κεφάλι μου, το χάλι το μαύρο γενικά. Δεν πειράζει. Yeah.